Ευχαριστούμε πολύ και όλους τους φίλους και αθλητές που λάβανε μέρος στους αγώνες και ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ όσους βοήθησαν για την υλοποίησή τους. Την εταιρεία Sea Races, τον κύριο Σταμάτη τον Δρυπάρη που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής των Αγώνων, τον κύριο Ξεραδάκη τον Αλέξη που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ να διοργανωθεί ο αγώνας και ήταν και αθλητής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Κύριε Γρυπάρη. Καλησπέρα σε όλους τους υψηλά προσκεκλημένους μας, τους αθλητές μας, όλα τα σκάφη που συμμετέχουν και μας αγαπάνε και είναι πάντα κοντά μας. Θα διαβάζω λίγο διότι η θάλασσα μας έχει κουράσει λόγω της άπνοιας σήμερα. Για δεύτερη χρονιά ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου διοργανώνει το Sea Rose Race με συνδιοργανωτή την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Με χορηγούς της επικοινωνίας στην ΕΡΤ, το TV1 Σύρος, το TV το Σύρος Today, το Λιμεναρχείο Σύρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου. Ευχαριστούμε και εμείς την εταιρεία Weather Routing για την υποστήριξη για τον καιρό, που μας δίνει τις προγνώσεις. Ευχαριστούμε τους τοπικούς χορηγούς για τη βοήθειά τους, την εργοτάξιο ΑΤΕ, Θαλάσσια Θάλασσα Νίκος Κουμαγιανός, Ντάνος Αρτεμίνας, Σταύρος Κοής, το Καστρί, τη Πλάζα, Ερμής Πληροφορική, Why Not, Σύρος Γιώτινγκ Σέρβις Γιώργος και Σταμάτης Γλυπάρης, Boem De Mar, καθώς και τους φίλους της Ανοιχτής Θάλασσας που βοήθησαν να γίνουν αυτοί οι αγώνες. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, γιατί όμως πρέπει να μάθετε και να ακούσετε λίγα πράγματα. Λοιπόν, αυτοί που βοήθησαν, που με πολύ κόπο ένα χρόνο τώρα η Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Αλέξη Ξεραδάκη, Σταμάτη Γρυπάρη, Κώστα Μπουγιούρη, Δημήτρη Χαμεζόπουλο, Θανάση Παπαδόπουλο και άλλους. Επίσης, την Sea Race, είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει διεξαγωγή αγώνων για να μην έχουμε προβλήματα με αποτελέσματα και σωστά τοποθετημένες σημαδούρες όπως τις ξέρετε. Με επικεφαλής τη Μαρίνα Ψυχογιού, υπεύθυνη για τους τύπους, τη Δίνα Σφακιανάκη, διεθνής κριτής, τον Βαγγέλη Παύλου, τεχνικό στίβο, τη Μαρία Τσεκούρα, γραμματεία του ΣΚΑΦΣ Επιτροπής. Επίσης, γραμματεία του ΝΟΣ, Πόπη Ξεραδάκη, Ελένη Μπουγιούρη, Κωνσταντίνα Λομβάρδη. Τους ευχαριστούμε όλους αυτούς. Εγώ δεν θα βγάλω λόγο. Θα ξεκινήσουμε τις απονομές για να ξεκινήσει και το φαγητό, γιατί τα παιδιά είναι ταλαιπωρημένα. Νικητές της πρώτης μέρας, της πρώτης ιστιοδρομίας, είναι το σκάφος Ούσιρα του Ναυτικού Ομίλου Σύρου. Και βρήκατε τη δύναμη εσείς να συνεχίσετε κάτι που αρχίσατε και που πρέπει να γίνει θεσμός. Εγώ δεν θα θέλω να αναφερθώ στις επιδόσεις ή στις διακρίσεις των ναυτικών ομίλων. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επίδοση, η μεγαλύτερη διάκριση είναι ότι έχουν τέτοια παιδιά να απασχολούνται, να ασχολούνται με αυτό το άθλημα, με αθλήματα που ταιριάζουν στην φύση των νησιωτών, των Συριανών και αυτό δεν μετριέται με τίποτα. Βεβαίως είναι και μεγάλη, από ό,τι ακούστηκε, επισημάνθηκε η συνεισφορά και στην προσπάθεια, να βοηθηθεί λίγο ο τουρισμός και η αναγνωσιμότητα του νησιού. Σε αυτό ακριβώς το γεγονός στεκόμαστε και εμείς. Πιστεύουμε ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που αρχίσατε πριν από 3 χρόνια. Όμως πρέπει να τη συνεχίσετε και πρέπει να όσο το δυνατόν περισσότερο τα σκάφη που θα συμμετέχουν να προσπαθήσουμε
να γίνουν όλο και περισσότερα και κυρίως από σκάφη που να είναι έξω από τα νησιά. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν ουτοπία ή όνειρο ή όραμα. Μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούν ο Όμιλος με όλους τους ναυτικούς ομίλους, άλλους ναυτικούς ομίλους και άλλων νησιών και έτσι να αρχίσει αυτό το Sea Race να γίνει σιγά σιγά Κυκλάδες Race, οπότε να προσελκύει και άλλα από άλλα μέρη μεγαλύτερο ενδιαφέρον περισσότερα σκάφη. Εύχομαι να έχετε τη δύναμη και το κουράγιο να μην σταματήσετε. Εγώ προσωπικά, μια που είναι και από τις τελευταίες εκδηλώσεις που βρίσκομαι και συνδιοργανώνομαι σαν νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω αν θα με αφήσουν να είμαι και την επόμενη χρονιά. Πάντως, αν θα είμαι, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε κοντά σας με την ίδια αγάπη και το ίδιο ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Το πλήρωμα του σκάφους Όσειρα, κυβερνήτης Θανάσης Παπαδόπουλος, πλήρωμα Πέτρος Παπαϊκής, Παναγιώτα Γιώβα, Έλλη Χατζιαντονίου, Μαριάννα Ξενιά και Δημήτρης Μωράκης. Τέλεια. Γραφεία το πλήρωμα. Για τη δεύτερη σταδιοδρομία, πάλι απονέμεται στο σκάφος Ούσιρα η πρώτη θέση. Τον κύριο Λιμενάρχη παρακαλώ να έρθει για την απονομή. Ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για σήμερα. Εύχομαι συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Γνωρίζοντας πολλά μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστεύω ότι έρχονται πολύ καλύτερες μέρες, καλές επιτυχίες και του χρόνου πιστεύω και ελπίζω και εύχομαι ο χώρος αυτό θα μην φτάνει από τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ πολύ. Νικητές της δεύτερης μέρας, στην τρίτη ιστιοδρομία, είναι το σκάφος Αλισάχνη. Βέβαια είναι ιδιαίτερη χαρά μου που θα απονείμω στον Αλέξη, τον αγαπητό φίλο, τον άνθρωπο που πιστεύω ότι σκέφτηκε, δούλεψε, μαζί με όλους τους άλλους βέβαια που συνέβαλαν στη διοργάνωση αυτού του αγώνα. Ήδη ο αγώνας έχει ξεκινήσει, ενώ αυτή η διοργάνωση είναι η τρίτη χρονιά, η πρώτη δοκιμαστική. Για να ξεκινήσει ένας αγώνας δεν είναι εύκολο και το να καθιερωθεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εύχομαι και πιστεύω, αγαπητέ Αλέξη, ότι την επόμενη χρονιά θα συμμετέχουν περισσότερα σκάφη. Σε αυτό βέβαια πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς του τόπου. Από ό,τι άκουσα, εμείς η τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ η Δήμη της Ήλου δεν συμβάλαμε. Μια δεν το άκουσα, το ξέρω. Ελπίζω με τον Καλλικράτη να είναι καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα το οικονομικό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σαν Δήμος Ποσειδονίας δεν μπορούσαμε επίσημα να χρηματοδοτήσουμε για λόγους νομιμότητας. Πιστεύω όμως ότι πρέπει με κάθε τρόπο αυτός ο αγώνας να συνεχιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο. Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Λίγο περιμένετε, μη συμβιάζετε.
Για την τέταρτη σταδιοδρομία, πρώτο σκάφος ήρθε το Αλισάχνη, ναυτικού ομιλουσίου. Το πλήρωμα το βλέπετε. Παρακαλώ τον κύριο Αρμάο να αποδίδει το βραβείο. Είναι ο πρόεδρος του ναυτικού ομίλου Τίνου, ο οποίος μας αγαπάει, μας βοηθάει σε ό,τι κάνουμε. Έχει σκάφος ανοιχτής θαλάσσης, δεν μπόρεσε να συμμετέχει λόγω κάποιας βλάβης τελευταία στιγμής. Νικητές της τρίτης μέρας, στην πέμπτη ιστιοδρομία, είναι το σκάφος Ούσιρα του ναυτικού ομίλου Σύρου. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της ναυτικής βάσης να απονείμε το βραβείο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας πω θερμά συγχαρητήρια. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για μένα και λόγω επαγγέλματος και εγώ είμαι ιστιοπλοός από το 96. Ελπίζω τον χρόνο κάποιος κάπως να με πάρει πλήρωμα, γιατί αρχίζω και ζηλεύω. Δεν είχα τη δυνατότητα λόγω επαγγέλματος, ταξίδευα 15 χρόνια με το πολεμικό ναυτικό και μου δόθηκε η δυνατότητα να τρέξω αγώνες. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι. Για τους ανθρώπους που μας βοήθησαν για αυτόν τον αγώνα. Παρακαλώ τον κύριο Νομάρχη. Παρακαλώ τον κύριο Νομάρχη. Υπάρχουν δύο πλακέτες για τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και για τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού. Δεν εκπροσωπείται, θα σταλούν από τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου. Ο πρώτος υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, ο Ναύαρχος κ. Παναγιώτης Εξαρχόπουλος, ο οποίος είναι Συριανός και πολύ φίλος αγαπητός με τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και με τους ανθρώπους που είναι γύρω από αυτόν, δεν είναι κοντά μας για υπηρεσιακούς λόγους. Την αναμνηστική πλακέτα θα την παραλάβει ο παλιός συναθλητής του, ο κύριος Δημήτριος Γρυπάρης, που θα τον δει σε λίγες μέρες. Παρακαλώ. Συγγνώμη, κάτι που ξεχάσαμε. Ο αγώνας δεν τελείωσε σήμερα. Ο αγώνας τελειώνει αύριο. Οι απονομές, οι τελικές, θα γίνουν αύριο το απόγευμα γύρω στις 6 ώρα στο ναυτικό όμιλο Σύρου, όπου θα βγουν οι νικητές της γενικής κατηγορίας, που θα πάρουν το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο. Επίσης έχουμε και ένα δώρο από την εταιρεία WRI, είναι μια εταιρεία η οποία κάνει τοπικές και πολύ ασφαλείς προγνώσεις, είναι αμερικάνικη εταιρεία. Μας έχει δώσει είναι συνδρομητικό κανάλι καιρού. Βγάζει για όλο τον κόσμο και για αγώνες ακριβείς προγνώσεις. Μας έχει δώσει 3 συνδρομές που θα τους πάρουν οι 3 πρώτοι της γενικής κατάταξης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ξεκινάει καινούργια σεζόν της κολύμβησης στην πισίνα. Η Σύρος έχει εθνικό στάδιο, μπορεί να μην έχει το στίβο που πολλοί φωνάζουν, αλλά έχουμε το κολυμβητήριο. Και θα παρακαλούσα όλα τα παιδιά, όλοι οι γονείς, να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα, κοντά στο ναυτικό όμιλο,
γιατί εκτός από την ιστιοπλοεία υπάρχουν και άλλα αθλήματα που υποστήριζε ο Ναυτικός Όμιλος. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε.